Καλησπέρα, όμορφο παιδά. Καλησπέρα, αγορίνες μου και κοριτσάρες. Τι κάνετε? Καλησπέρα, παιδιά, πώς είστε? Τι, εκμυψουλά, δεν είμαι μόνος. Όχι. Σήμερα θα παίξουμε. Injustice 2. Το έχετε δει όσοι έχετε δει κοφουμπλόκο. Πολλοί επιλέγουν τον μικρό από εδώ να παίζουν. Μικρός, πάνω από τον πάνω. Μη σε λέω μικρό. Είναι ο μικρός μου αδερφός. Έχουμε 7,5 χρόνια διαφορά. Δυστυχώς. Δεν μπόρεσα να του αλλάξω γνώμη. Τα κατάφερα για 7 χρόνια, αλλά. Εστί. Είμαι τόσο όμορφο που το φτιάχνω το content. Delete αυτό. Please. Editor, Codemaster, please. Διαγράψτε το αυτό. Λοιπόν, παίξουμε λίγο το story mode του Injustice 2. Όμως. Στο τέλος θα παίξουμε ξύλο. Στο τέλος θα λύσουμε τις διαφορές μας. Γιατί οι γονείς μου ξέρουν ποιον αγαπάνε περισσότερο, αλλά εντάξει. Δεν μπορεί να το κατανοήσει ακόμα, δεν έχει αυτή την αίσθηση. Τι του λες τώρα. Θα περιμένεις να σου δείξω ποιος είναι ο πιο αγαπητός. τώρα, περίμενε. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα παίξουμε τρεις μάχες στο story mode. Ωραία. Και θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε κάποιους χαρακτήρες, τους οποίους δεν τους έχουμε. Οπότε, πάμε λίγο να δούμε κάτι, να κάνουμε ένα new game. Αρχίζει το story mode, θα προσπαθήσουμε λίγο να το προχωρήσουμε για να μην έχουμε διάφορα. Π.χ. να ακουστούν και τέτοια. Είμαστε στον... Θα περιμένουμε δυστυχώς να παίξει λίγο το... Το story, ναι. Για να καταλαβαίνουμε τώρα σε περίπτωση τι γίνεται. Η αλήθεια είναι πως εδώ, αυτή μου κάνει για την... Supergirl. Τι όχι, φωνή στο κρύπτο. Στο κρύπτο όμως ήταν μωρό η ηλίθεια. Α, ναι. Και την είχαν σκύλει. Και την στείλανε με κάψουλα. Για να δούμε. Δεν έχω δει Supergirl. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ποιο στείλανε πρώτο, το Superman ή τη Supergirl? Το Superman είχε φύγει πρώτο. Δεν είχε φύγει, τον στείλανε για εκείνον. Στη γη. Με μια κάψουλα. Καλό τα λέω. Και έχω μεγαλέσει τόσο πολύ που θυμάμαι λάθος. Λοιπόν, γράψτε μας σε comment από κάτω ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας της DC. Προσέχετε, μην μπερδευτείτε και πείτε της Marvel, της DC. Έτσι. Εμένα... Το είπε. Εμένα είναι ο Flash. Και σένα. Ναι. Ωραία. Μ' αρέσει να κοιτάω ο Flash. Και συγγνώμη, παιδιά. Ω, βλέπουμε τον Batman εδώ, θα παίξει πρωτός. Φάγεται μια γωνιά. Ωραία. Πες με αυτό, Cyborg. Θυμάστε τα κουμπιά. Ωραίος. Κάτι μόνο. Πρόσκεψε. Ωραίος. Νομίζω ότι άμα χτύπα γι' αυτό. Άμα μαζέψεις 4 κινήσεις, ξέρεις τι θα κάνεις. Δεν πειράζει. Όχι, αυτός έχει παραπάνω. Το βλέπεις. Ναι, γιατί. Τον βάρεσε περισσότερο. Ρέψε, μπρο. Έχει 4 κινήσεις, πρόσκεψε. Θυμάσαι πως κάνουμε το... Όχι. Τη special move. Ναι. Άμα πάμε καλά. Κοντά. Θα πατάω και τα δύο. Δεν το κάνει. Ναι. Θα πάτω να μην βαρέσω. Τι είναι στο τέλος που το κάνει. Δεν ξέρω, το έχω σπαστεί και στο τέλος. Αλλά δεν νομίζω, όχι. Το ή μπορεί να το κάνει και στην αρχή. Κόλλησε λίγο. Εντάξει. Ωραία. Κέρδισε τον πρώτο. Πάμε στον επόμενο. Ρόμπιν. Επόμενο αγαπημένο. Όντω, αυτό θα λέγαμε εγώ. Παιδιά, να πούμε την αλήθεια, εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα fan του Batman. Αλλά εντάξει. Ούτε εγώ του Batman, του Ρόμπιν. Ναι, όντως μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ ο Ρόμπιν. Ο Ρόμπιν έχει πει δουλειά μας, ο Batman όμως. Πρέπει να είναι στο Arkham Asylum. Για να βλέπουμε Ρόμπιν και τέτοια. Μπορεί. Δεν βλέπω βασικά, οπότε θα πει. Κάπου δεν είχα βγει και κάτι. Αλλά γιατί να πάρεις στο Arkham Asylum, αφού έτσι αρέσουμε να βάλει τον Τζόκερ μέσα. Είναι ερευνητικό του ζωής. Ναι. Νομίζω τον Batman. Έχει το Arkham. Όχι, ότι το έκανε donate, ναι, το θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν ξέρω. Και εγώ νομίζω έτσι. Αν θυμόμαστε καλά, γράψτε το που κάνω τώρα. Πρόβλημα. Δεκτή καθέ, γνώμη. Οκ. Προχωρήσουμε λίγο. Ναι, πώς το κάνω σκύρω.
Πώς θα δούμε ποιος είναι. Α, Wonder Woman. Οκ. Η ταινία έτσι πολύ ωραία. Ναι, νομίζω μία από τις καλύτερες της DC. Μπορώ να πω ότι η DC το έχει και στις σειρές και στις ταινίες. Αλλά η Marvel είναι λίγο καλύτερη στις ταινίες. Όχι, εμένα δεν μου αρέσουν όλες τις σειρές της, όλες τις DC, οι ταινίες. Για παράδειγμα το Batman vs Superman, vs Superman δεν μου άρεσε καθόλου. Εντάξει, γνωρίσαμε σχετικά όλους τους χαρακτήρες, αλλά το Wonder Woman νομίζω ότι ήταν αυτό που έκανε την διαφορά. Δεν μπορώ να ξεχάσω, φίλε, αυτή τη μουσική όταν έπαιζε, ξέρω εγώ. Ωραία, άκου τα κάνεις, δηλαδή εγώ δεν έχω παίξει και πάμε να παίξουμε τρία. Μετά από αυτό, μόλις δηλαδή τελειώσει την πρώτη γραμμή, μου πασάρεις και συνεχίζω εγώ. Να το πω τελειώσει. Τέλειωσε το παρτί, ναι. Ναι, φίλες την ασπίδα, γρήγορα. Εξαφάνισε την. Όπα, έχει ένα Mega Man. Δεν ξέρω πολύ τι γίνεται. Να είδες, τι ξέρεις τι κάνει. Θα προσπαθήσω να κάνω, αλλά τρώω πολύ ξύλο η αλήθεια. Γιατί θα το επικεντρωθείς στο να την... Α, να το! Το έκανα! Πάρτο! Αυτό ήταν. Α. Πάρτο! Πάρτο! Τι έκανες τελικά για αυτό. Απλά πάτησα τα φιλιά. Πρώτα το ένα και μετά το δεύτερο. Πάρτο, μωρί. Πάρα κι αυτό. Προσέχει και αυτή πριν τη δουλειά τη λίγο. Ναι, εντάξει, δεν παθαίνει τίποτα τώρα. Θα την κερδίσω. Τι λέει, κάνει κάμπα στο λάζερ. Όχι! Γιατί μιλάς, ρε! Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν ήταν τίποτα εκεί, έτσι πω. Ναι. Αυτό είναι. Easy. Απλά ένα τέτοιο στο κεφάλι φαγή. Να, ο Batman δεν μου αρέσει πάλι στις κινήσεις. Ούτε το special μου που μου άρεσε τόσο. Νομίζω ότι θα διαλέγουμε εμείς και κατά το χαρακτήρα που θέλω να παίξουμε στο όλοι δηλαδή το ουσιαστικά της έριξε το σκηνή της αλήθειας. Κάπως λέγεται, αλλά αυτό σου κάνει να λες την αλήθεια από το μάνα. Δεν θα το πούμε αυτή της αλήθειας. Σκηνή της αλήθειας. Είναι λίγο σαν μετάφραση στο League of Legends. Θα μπορούσε. Επίσης και στο θυμίζει. Πώς τη λέγανε αυτή την τζαρτιά που έκανε στιγμή της αλήθειας. Η στιγμή της ξαναδιάς. Η στιγμή της αλήθειας. Α, ναι, το ένα ήταν η εκδίκηση της ξαναδιάς και το άλλο η στιγμή της αλήθειας. Η στιγμή της αλήθειας με την αγαπητή Μανολίδου. Με την Μανολίδου. Ευγενία Μανολίδου. Κάτσε να προχωρήσουμε το μου, το μου. Πάλι με τον Batman είμαι. Σούπερμαν. Πουπ! Τι λες, ρε. Τι παίζεις, παίζεις. Να φάω πολύ ξύλο. Παίζεις το μία μπάρα και παίζω στην άλλη. Όχι, τον αγώνα το παίξω εγώ γιατί έχω το πρόβλημα. Δεν βαράει με το τέτοιο εσύ. Με τα πλάγια. Όχι. Και το βαράει και με τα λαφτιά. Να, πέτσε το βρήκα. Έχω παιδιά που έξα στο χωρί για να είμαι πάρα πολύ καλό στο κοκομπλόκο. Ναι, όλα τον επιλέγουν και τρώει ξύλο το παιδί. Κρίμα αυτό. Είναι. Όσοι δεν έχουν δει το κοκομπλόκο, πηγαίνετε στο κανάλι μας. Είναι μια καινούργια σειρά που έχουμε σκεφτεί. Καλά. Βασικά, όχι. Θα το δείτε, παιδιά, κατευθείαν ξέρω εγώ μέσα στο. Θα το έχω πάνω. Δεξιά. Πάνω δεξιά θα το δείτε. Αν έχει βάλει την. Τον έχω βάλει στη γωνία. Δεν ξέρει τι να κάνει. Έχει τη συμπερκίνηση για το πρόσωπο. Δεν την έχει ακόμα, τώρα τι. Ναι, αλλά και όχι εσύ. Ναι, αλλά κοίτα πες την αρχή. Όχι εσύ, δεν ξαναλέω. Έλα, προσπαθώ να την κάνω γι' αυτό τώρα. Το λούζω. Έχασε μια... Όχι, ρε γαμό, το καλά που μου το πιστεύω. Ωπ. Για να τις πω μάρες καλά. Όχι! Oh, shit. Και πετάω ψηλά. Το Superman μ' αρέσει λίγο περισσότερο από το. Ρε φίλε, το Superman είναι ο Superman απλά. Πω, φίλε, με ξέσχιστα. Άμα χάσω, το παίρνεις εσύ. Είδες, πήγα να κάνουμε και δύο την διακίνηση. Πάρτο! Σκύψε, ρε. Προσπαθώ, φίλε. Όχι! Έχεις πάλι μια μέρα. Ναι, γιατί έκανα μια κίνηση. Θα πρέπει να ξεκινήσω να πάω στο τραπέζι. Μπούμ! Μπούμ! Μπούμ!
Δυσκολεύτηκες λοιπόν από την αλήθεια. Δυσκολεύτηκα, αλλά τον κέρδισα ρε φίλε. Όταν είσαι έτοιμος, είμαι έτοιμος. Λοιπόν, τι θα πάρεις? Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ λίγο. Εντάξει, εγώ δεν το σκέφτομαι καν. Θα πάρω flash. Τώρα θα λύσουμε τις διαφορές μας. Για να δούμε. Νομίζω ότι ο Πάνος είναι λίγο καλύτερος. Okay. Μιας και έχει έρθει αντιμέτωπος, ναι, με τον Άλεξ στο κοκομπλόκο. Mm-hmm. Αλλά πάμε να δούμε. Θα δούμε. Εδώ θα δείξει ποιος μπορεί να καταφέρει. Και ποιον τον αγαπάνε περισσότερο. Καλό. Συνεχίζει. Δεν ξέρω πως κουλτσάω εδώ. Μπρέζε. Θα σου πω μια άλλη στιγμή. Okay. Τώρα γιατί? Τι γίνεται? All this and good looks too. Εντάξει, ήταν αστείο ρε φίλε. Αλλά το χάσω. Πόσα γέννης θα παίξουμε? Δεν ξέρω. Πόσο πατάμε, τι πατάμε? Ό,τι σου πει, ξέρω εγώ. Easy. Ένα, αυτό το γίνεται. Άρχι. Με κέρδισες. Η διαφορά λύθηκε. Εντάξει. Ποιο τώρα πάρει περισσότερο για πες. Εδώ δεν ξέρω. Είμαι γεννημένος γι' αυτά. Θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω ποιος είναι γεννημένος γι' αυτά, αλλά ξέρω ότι είμαι γαμάτος. Τέλος πάντων. Και το record master θέλω να κάνεις λίγο zoom στη μούρη μου. Ναι, τσάκ. Λοιπόν, αυτά. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, subscribe για να ενημερώνεστε πρώτοι για ένα νέο βίντεο. Like, φυσικά, ένα comment. Αυτά. Ως το επόμενο βίντεο, γεια σας!